centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε στην αντιδήμαρχο, την κυρία Γιάννα Νταούτη, που έχει επιληφθεί του συγκεκριμένου θέματος, το έχει αναλάβει ίδια το συγκεκριμένο θέμα για το Δήμο Νεστορίου. Κυρία Νταούτη, καλή σας ημέρα. Κάνετε. Καλημέρα. Καλά είστε. Καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα στους ακροατές σας. Μας βρίσκεται στο Κρανοχώρι σήμερα. Σήμερα Κρανοχώρι, μάλιστα. Εχθές τελειώσαμε με την πηλαία. Κάναμε πλήρη καταγραφή όλων των κτισμάτων. Κατοικιών, αποθηκών και ό,τι άλλο υπήρχε σε κτίσμα που είχε ζημία στις οροφές, τους ηλιακούς, θεραμίδια, λαμαρίνες, επιχειρήσεις, τάβλους, ό,τι βρήκαμε. Και σήμερα ήρθαμε στο Κρανοχώρι που είναι με λιγότερες ζημιές, αλλά και εδώ υπάρχει... Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια εκεί στο Κρανοχώρι ή μόνο σε καλλιέργειες? Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, απλά είναι μικρότερης έκτασης. Οι ζημιές είναι σε ηλιακούς και πολύ λίγα κεραμίδια. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Νταούτη, οι καλλιέργειες είναι άλλο κομμάτι, έχουν αρκετές ζημιές και οι καλλιέργειες, απλά είναι υπόθεση του ΕΛΓΑ. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία εμείς. Τώρα, έχουν προκύψει διάφορα ερωτήματα από χθες. Θέλω να μας πείτε, οι άνθρωποι αυτοί που θα αποζημιωθούν με το 60-40, 60 η κρατική ενίσχυση και 40 με άτοκο δάνειο? Ο κύριος Σαββόπουλος μας λέει ότι μπορεί να το κάνουμε και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε 80-20. Το σίγουρο πάντως είναι, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ότι όλο το ποσό της αποζημίωσης με τα τιμολόγια που θα έχει ο καθένας από τις επισκευές δεν θα καλύπτει το 100% των ζημιών. Θα βάλει και από την τσέπη του. Γιατί? Αυτό καταρχήν εμείς δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Από ό,τι μας ενημέρωσε και η κυρία Δικοπούλου, αυτό όλο θα διευκρινιστεί στην κοινή υπουργική απόφαση που θα βγει μετά την πρώτη καταγραφή που θα κάνουμε εμείς, δηλαδή ανάλογη υπηρεσία. Το πρώτο στάδιο είναι η οριοθέτηση της περιοχής και ανάλογα με τις ζημιές θα βγει η κοινή υπουργική απόφαση που μας θα καθορίζει ακριβώς τον τρόπο αποζημίωσης. Εάν θα είναι 60-40, αν θα είναι άλλο ποσοστό, αν θα είναι FAPAX, αν θα είναι γενικά με ποιο τρόπο θα γίνει η αποζημίωση. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ούτε υπάρχει κάποια σίγουρη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζουμε. Και εμείς με βάση τα προηγούμενα δεδομένα από άλλες περιοχές θεωρούμε ότι θα γίνει κάτι ανάλογο και εδώ. Μισό λεπτάκι. Όμως όταν έρθουν και αυτά τα χρήματα, σε πόσο καιρό αυτός ο κόσμος θα πάρει τα χρήματά του? Από ό,τι γνωρίζουμε από προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν προηγηθεί, τη Χαλκιδική, τη Πάργα που προηγήθηκε με το σεισμό Μάρτιο, δίνεται ή την Εύβοια που είναι το πιο πρόσφατο, δίνεται μία αποζημίωση άμεση, η οποία είναι πάλι βγαίνει με την κοινή υπουργική απόφαση. Ναι. Και μετά γίνεται η μέτρηση, ο καθορισμός του ποσοστού, γίνεται η μελέτη για κάθε σπίτι τι ζημιές είχε, δηλαδή ποιο θα είναι το κόστος, και από αυτή τη μελέτη βγαίνει τι θα πάρουν, τι θα αποζημιωθεί από το κράτος, τι θα είναι ίσως σε δάνειο και ούτω καθεξής. Γιατί δεν είναι όλο το ποσό πάντως? Αυτό μας κάνει εντύπωση. Αυτό δεν το γνωρίζουμε και ούτε είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα κρατικό. Το λέω αυτό γιατί η πρόταση του κυρίου Τζικαλάκη προς την κυβέρνηση είναι να πάρει το κάθε σπίτι 5.000 ευρώ. Μακάρι να το καταφέρει ο κύριος Τζικαλάκης. 3.000 για κάθε αυτοκίνητο και 3.000 για κάθε αποθήκη. Για κάθε αποθήκη. Ναι. Αυτό θα είναι ευχή έργο να το καταφέρει. Αλλά από ό,τι ξέρω εγώ από τις υπηρεσίες που είναι εδώ και την ενημέρωση που έχουμε γενικά όλοι μας και ο κύριος Σαββόπουλος, είναι ότι όλα αυτά θα βγουν στην κοινή υπουργική απόφαση. Εάν καταφέρουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, μακάρι, είναι ευχής έργο. Τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να προκύψει. Γιατί μας έλεγε χθες ο κ. Σαββόπουλος ότι είναι 15 ευρώ το τετραγωνικό για τις σκεπές, το τρέχον μέτρο για τα λούκια, τα τζάμια και όχι ολόκληρη ηλιακή. Και όχι, πρέπει όχι. Να έχεις... Από ό,τι γνωρίζω εγώ, αποζημιώνονται και οι ηλιακοί και όλα αυτά θα αποζημιωθούν με βάση τα τιμολόγια που θα παρουσιάσει ο κάθε κάτοικος. Εγώ τι να πιστέψω τώρα όμως? Προσέξτε, αυτό, τι να όλα πιστέψω, δεν είναι τι να πιστέψουμε, κανένας μας δεν ξέρει σίγουρα. Τώρα είπατε το πιο ωραίο.
Κανένας... Μα όλα θα φανούν στην κοινή εκλογική απόφαση. Ναι. Όλα θα φανούν. Ό,τι λέμε, ναι, το λέμε από τις προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν προκύψει και από αυτά που μας λένε οι μηχανικοί που έχουν δώσει την καταγραφή. Θέλω λίγο το να σας... Το τι θα σε να είναι στην κοινή εκλογική απόφαση, το τι θα παρουσιάσει, τι αποζημίωση θα έχει, πώς θα γίνει, με τι ποσοστά, αυτό θα φανεί εκεί. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η καταγραφή γίνεται, παίρνουν και τα μέτρα των σπιτιών ή απλά γράφουν ότι στην κατοικία της καταγραφή... κυρία Σταούτη, ας πούμε, είναι αυτό. Θα σας πω. Η καταγραφή είναι η εξής. Πάμε σε κάθε ιδιοκτήτη, καταγράφουμε ό,τι οίκημα υπάρχει στο όνομά του. Μάλιστα. Αν είναι ένα σπίτι, μια αποθήκη, για κάθε οίκημα γίνεται διαφορετικό δελτίο. Μάλιστα. Δηλαδή το κάθε οίκημα καταγράφεται ξεχωριστά και όχι στη σύνολο. Αν είναι παράνομο αυτό το οίκημα, να κάνω μια διευκρίνηση εδώ και συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά αν είναι ένα παράνομο κτίσμα, το οποίο δεν περιέχεται στο ε9 παραδείγματος χάρη. Είναι μια αποθήκη που είναι στο σπίτι που δεν είναι γραμμένη πουθενά. Ή το σπίτι είναι μεγαλύτερο από αυτό που γράφει το ε9. Εκεί τι γίνεται τώρα? Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Αυτά δεν καταγράφονται. Αυτή τη στιγμή δεν καταγράφονται ούτε τετραγωνικά. Δεν ούτε καταγράφονται αν κάτι είναι τετραγωνικά. Δηλωμένο. Μάλιστα. Ούτε αν κάτι είναι δηλωμένο. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εμείς κάνουμε καταγραφή αυτό που βλέπουμε. Λέω μήπως στην πορεία χρειαστεί να αποδείξεις ότι αυτό είναι δηλωμένο. Φυσικά, αυτό φυσικά θα αποδειχθεί. Δεν μπορεί να αποζημιωθεί κάτι που δεν φαίνεται, θεωρώ. Εγώ κάνω μια εκτίμηση ότι η πρώτη καταγραφή είναι αυτό που βλέπουμε. Στο επόμενο στάδιο σίγουρα θα γίνει διασταύρωση στοιχείων. Σίγουρα θα γίνει διασταύρωση στοιχείων. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Υπάρχει διαχωρισμός τώρα. Πάμε λίγο στους διαχωρισμούς. Γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα χθες και από τον πρόεδρο του τοπικού. Υπάρχουν μετά από συζητήσεις που είχαν εκεί με τους ανθρώπους που καταγράφουν. Υπάρχει διαφορά στην αποζημίωση αν είναι πρώτη κατοικία, δεύτερη κατοικία ή ακατοίκητο μη ηλεκτροδοτουμένο? Από ό,τι μας λένε εδώ πέρα, γιατί το ρώτησα και εγώ μετά τις δηλώσεις που έγιναν, ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο να είναι δεδομένο ή στάνταρ και να το θεωρήσουμε σαν μπούσουλα. Γίνεται καταγραφή όλων και αποζημιώνονται όλα. Ναι. Γι' αυτό και καταγράφουμε την κάθε αποθήκη, το κάθε... Αυτό το λέμε με απόλυτη σιγουριά, ότι η κυρία Ζικοπούλου έχει εντολή και αυτό που κάνουμε είναι να καταγράφονται όλα. Αυτό το ξέρουμε. Αποζημιώνονται όλα είναι η ερώτηση. Αποζημιώνονται όλα από ό,τι μας λέει, αλλά και αυτό θα διευκρινίζεται στο απόλυτο στην κοινή υπουργική απόφαση. Άρα και αυτό δεν μπορούμε να το πάμε και να το πούμε 100% με μέχρι σιγουριά. Μέχρι τώρα μου είπε ότι σε άλλες περιπτώσεις, στην Πάργα, στη Ξάνθη και στην Εύβοια, αποζημιώνονται όλα. Αποζημιώνονται, μακάρι. Και τα ακατοίκητα και τα μη ηλεκτροδοτούμενα, ναι, και οι αποθήκες και όλα. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα αν αλλάξει κάτι σε εμάς, εγώ αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αν είμαστε τυχεροί εμείς να έχουμε ελέγχει το ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και συνεχίζω να λέω ότι όλα αυτά θα είναι τελείως ξεκαθαρισμένα. Ναι. Θα ήταν πραγματικά άδικο να μην... Πολύ άδικο φυσικά. Ένα κλειστό σπίτι. Πολύ γιατί άδικο. Υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι... Γι' αυτό εμείς καταγράφουμε τα πάντα. Που είναι πάντα, σε έναν άλλο νομό. Έχει όμως το σπίτι δεν και υπάρχει. Θέλει να το κρατάει. Ακριβώς. Και δεν γίνεται. Υπάρχει. Είναι δεν είναι ο άνθρωπος εδώ. Η καταγραφή γίνεται, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι εδώ. Μάλιστα. Τα χτίσματα καταγράφονται όλα και ας μην είναι κάποιος αυτή τη στιγμή εδώ. Κάποιοι λείπουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Κάποιοι λείπουν χρόνια. Κάποιοι είναι εκτός. Ναι. Κάποιοι το έχουν εξοχικό, κάποιοι είναι πατρικό. Εμείς καταγράφουμε τα πάντα. Μάλιστα. Κυρία Νταούτη, πάμε, φεύγουμε από την Πτελέα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για την Πτελέα. Γιατί όχι, δεν υπάρχει. Να πάμε λίγο τώρα και στο Κρανοχώρι. Εδώ λέτε ότι οι ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες, θα έρθουν από τον ΕΛΓΑ. Έχουν έρθει. Έχουν έρθει την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα το απόγευμα. Θέλετε να μας πείτε τι αντίκρισαν, τι βρήκαν, τι σας είπαν? Από την ενημέρωση που έχω, έχει ξεκινήσει ήδη η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας να κάνει αιτήσεις. Να κάνουν αιτήσεις οι κάτοικοι για τις ζημιές. Έχει έρθει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του ΕΛΓΑ, έχει δει τις καλλιέργειες από κοντά. Δεν είναι όλες οι καλλιέργειες στο ίδιο σημείο κλεισμένες. Ναι, ναι. Αυτές που είναι κοντά στην Πτελέα έχουν μεγαλύτερες ζημιές. Αυτές που είναι πιο κοντά στο Νεστόριο, στην Αγιάννα, έχουν λιγότερες ζημιές. Δηλαδή θα εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ναι.
και έχει ξεκινήσει η αίτηση που κάνει ο κάθε κάτοικος για να περάσει κλιμάκιο, μαγούνι και για να περάσουν στις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Τώρα το ερώτημα είναι, κυρία Νταώτη, ότι είστε ένας μικρός δήμος, μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτά που, γιατί ακούσαμε καλά λόγια από την, την προϊσταμένη που είναι εδώ, για τις τεχνικές υπηρεσίες, για τους μηχανικούς σας που κάνατε, το είπε και ο κύριος Σαββόπουλος χθες στην εκπομπή μας, κάνατε πολύ καλή δουλειά. Ήταν δύσκολο για έναν μικρό δήμο σαν εσάς, γιατί ακολουθεί ένας και κικαιώνας, θα λέγαμε, χαρτιών γραφειοκρατίας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να βρούμε μπροστά μας. Αρκεί να σας πω ότι είμαστε στο πρώτο στάδιο και το σύνολο μπορεί να είναι και 8, 9, 10 στάδια από εδώ και πέρα. Φανταστείτε. Γι' αυτά λοιπόν τα στάδια. Ο μικρός δήμος Νεστορίου είναι έτοιμος να ανταποκριθεί. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να κάνουμε. Οι μηχανικοί μας ανταποκρίθηκαν μέρα Κυριακή αργίας. Κάναμε την καταγραφή που έπρεπε να κάνουμε για να τρέξουμε τις διαδικασίες. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Βρήκαν έτοιμη δουλειά το κλιμάκι που ήρθε, γιατί θα έπαιρνε πολύ περισσότερο χρόνο να κάνουν την πλήρη καταγραφή αν υπήρχε δική μας δουλειά. Γι' αυτό και τελειώνουμε πιο γρήγορα. Και ό,τι χρειάζεται από εμάς θα το κάνουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τον κύριο Σαββόπουλο, που και αυτοί βοηθούν όσο μπορούν, όπου μπορούν, για να τελειώνουμε γρήγορα τις διαδικασίες. Ωραία. Κυρία Νταώτη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι προς το τέλος αυτής της συνομιλίας μας, που θα είναι χρήσιμο για τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Οι κάτοικοι να έχουν στο νου τους ότι από εμάς θα γίνει ό,τι το δυνατόν καλύτερο και θα προσπαθήσουμε να σμπρώξουμε τις διαδικασίες για να υπάρξει αποζημίωση σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.